Θέλω να πάμε λίγο στην εξής είδηση, ότι παραλίες της Κρήτης συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Συγκεκριμένα, η παραλία στα Φαλάσσαρνα και η παραλία στο Μπάλο. Παραλία στα Φαλάσσαρνα είναι στην 21η θέση και η παραλία στο Μπάλο, του Μπάλου, στην 25η θέση. Στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Και προσέξτε, αυτό το δημοσίευμα έρχεται και βέβαια έχει να κάνει με μία λίστα του TripAdvisor. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που καταγράφεται κίνηση στις προκρατήσεις, τη στιγμή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο που έχει να κάνει με το εγχώριο τουριστικό προϊόν και την ανάδειξή του. Δηλαδή πάμε να προσελκύσουμε όσους περισσότερους τουρίστες μπορούμε προκειμένου να ξεπεράσουμε το 22. Πάμε στον κύριο Αντώνη Σταθόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού στην Κίσαμο. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Στενάχωρες μέρες βέβαια να πιάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Στενάχωρες μέρες, σωστά. Σίγουρα είναι πράγματι και να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι παραλίες της Κισάμου είναι στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Σίγουρα εναλλάσσονται και το Ελαφωνήσι και ο Μπάλος και τα Φαλάσσαρνα. Εναλλάσσονται πότε είναι και οι τρεις στις 25 καλύτερες, πότε είναι οι δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Μπάλος και τα Φαλάσσαρνα. Σίγουρα ο Μπάλος έχει μία θέση πάντα σε αυτές τις λίστες και είναι η ναυαρχίδα, θεωρώ, του τουρισμού της Κρήτης και της Ελλάδος. Φέτος τα στοιχεία που είχα από την περασμένη μάλλον τουριστική σεζόν είναι ότι είχαμε πάνω από 350.000 επισκέπτες στον Μπάλο, που είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά και τα Φαλάσσαρνα αναδεικνύονται σιγά σιγά. Είναι μια παραλία που έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση, έχει επαναληπτικότητα στους επισκέπτες και είναι ίσως η καλύτερα οργανωμένη από όλες. Και σε σύγκριση με τις παραλίες της λίστας που υπάρχουν, γιατί οι περισσότερες είναι απομακρυσμένες, τα Φαλάσσαρνα είναι μια παραλία η οποία είναι κοντά σε οικιστικό σύνολο, έχει επενδύσεις τουριστικές. Εκεί θέλω να πάω. Όπως είπαμε, ξέρετε, έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον, έχουμε αυτές τις δυνατότητες που μας παρέχει απλόχερα η φύση. Το θέμα τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι ιδιώτες, τι πρέπει να κάνουν οι ντόπιοι που υποδέχονται αυτόν τον κόσμο. Ο σχεδιασμός σας πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι λέει, τι έχει ως επίκεντρο? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σίγουρα στις περιοχές αυτές, ειδικά στα Φαλάσσαρνα, η οποία υπάρχει ένα οικιστικό σύνολο κοντά και η περιοχή θεωρείται αγροτουριστική, υπάρχουν ήδη κάποιες τουριστικές μονάδες. Ανήκει η παραλία και των Φαλάσσαρνων και του Μπάλου και του Ελαφωνήσι στα Natura 2000. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάγονται σε κάποιες περιορισμούς χρήσεων. Φυσικά αυτό δεν απαγορεύει μια τουριστική επένδυση εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Σωστό. Απλά να μην υπερβάλλουμε. Ξέρετε, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας που ο καθένας σε πολλές περιπτώσεις κάνει του κεφαλιού του και δυσφημεί μια ολόκληρη περιοχή και δυσφημεί και την προσπάθεια που καταβάλλεται και την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Συμφωνείτε, είμαι σίγουρος. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θεωρώ τα τελευταία χρόνια όλες οι επενδύσεις που γίνονται ακολουθούν τις νομοθεσίες που υπάρχουν στην εκάστοτε περιοχή και θεωρώ ότι και στη δικιά μας περίπτωση όποια επένδυση ή όποιες επενδύσεις θα γίνουν ή είναι στα σκαριά. Εγώ μίλησα γενικά βέβαια. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αναφερθώ σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις. Ένας ιδιώτης είναι αυτός, ένας λουόμενος, ο οποίος πάει κάνει το μπάνιο του και του έρχεται να κατέβει με τη μηχανή του, με τη γουρούνα του, πολύ με το αυτοκίνητό του. Έχουμε δει εικόνες. Εκεί εστιάζω τη δυσφήμιση. Να το ξεκαθαρίσω. Στο κομμάτι το ατομικό, το ιδιωτικό. Αυτό πάει και στην ατομική ευθύνη. Εκεί πήγαινε η ατομική ευθύνη για να μην παρεξηγηθώ, αντιδήμαρχε. Κατάλαβα τι εννοείτε. Σίγουρα αυτό που ξαναλέω είναι, ναι, χρειάζεται και ατομική ευθύνη του καθενός να προστατεύσει αυτές τις περιοχές, αλλά και θεσμικά ο Δήμος, η Πολιτεία, η Περιφέρεια
πρέπει να φροντίσει και τις επενδύσεις τις ιδιωτικές που θα γίνουν, να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον, να το προστατεύουν και να το αναδεικνύουν. Υπάρχει προσδοκία προκειμένου να ξεπεράσουμε το 22 στις περιοχές σας. Μας αναφέρατε ότι πάνω από 350.000 κόσμος επισκέφθηκε, βρέθηκε στις περιοχές εκεί. Θεωρώ, παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε με την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι και γενικά οι επισκέπτες από το εξωτερικό θα θελήσουν να έρθουν στη χώρα μας. Η Κρήτη είναι προορισμός, η Ελλάδα είναι προορισμός. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή διαχείριση τόσο από τον κύριο Φραγκάκη όσο και από την περιφέρεια Κρήτη στο κομμάτι του τουρισμού. Η Κρήτη θα είναι προορισμός και έχουμε ανωδική πορεία. Ειδικά μετά τον COVID, θεωρώ κάθε χρόνο θα έχουμε ανωδική πορεία. Το θέμα είναι αν είμαστε ικανοί να δεχτούμε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Και έτοιμοι. Ικανοί και έτοιμοι. Ξέρετε, ετοιμότητα και μαζί με την... Και έτοιμοι. Σωστό. Σωστό και αυτό. Στο κομμάτι των προκρατήσεων έχετε κάποια ενημέρωση που αφορά βέβαια τις περιοχές σας. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και πριν τα Χριστούγεννα προκρατήσεις. Απλά λόγω του θέματος με την ενέργεια αλλά και όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία υπήρχε λίγο μία, να το πούμε, όχι μείωση, απλά μία γεωμετρική, να το πούμε, πρόοδος στις κρατήσεις, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Τώρα νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, σύμφωνα με πληροφορίες από τους ξενοδόχους που έχω εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουμε και στην τουριστική σεζόν. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία, αντιδήμαρχε, να τοποθετηθείτε ξανά. Να είστε καλά.